Αναγυγνώσκεται ο κατάλογο τη Δευτέρα. Και οι χρυσαυγίδες σε άλλα Αθηνών, ας πούμε. Είναι 3-4, ναι, ας πούμε, που λένε Σταύρος Δήμας. Ναι. Εσείς όταν θα έρθει η σειρά σας θα πείτε παρόν. Θα είναι, νομίζω ότι θα έχει πάρθει απόφαση συλλογική. Από για εσάς μιλάμε τώρα, αφήστε το συλλογική. Εγώ αρνούμαι να συμπράξω σε εκλογή Προέδρου με τη Χρυσή Αυγή. Εξού και πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και οι υπόλοιποι ανεξάρτητοι βουλευτές και τα μικρότερα κόμματα. Σήμερα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, οι Δημάρ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, συντάσσονται με τη Χρυσή Αυγή επί της ουσίας. Συγκροτούν δηλαδή προεδρική μειοψηφία. Κατά συνέπεια, αν θέλουμε να αποφύγουμε αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο πραγματικά θα ήταν καταστροφικό και δεν πρόκειται να γίνει. Εγώ δεν πρόκειται να συμπράξω με τη δικιά μου ψήφο στην νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από την προεδρική εκλογή. Θα φωνάξετε παρόν. Βεβαίως. Να τα λέμε ξεκάθαρα. Ναι, 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 ναι. Και δεν θα το κάνω, δεν θα το κάνω μόνο εγώ. Θα το κάνουν και πολλοί άλλοι. Για σας, και φαντάζομαι ότι αυτό θα επιθυμούσε και ο ίδιος ο κύριος Δήμας. Για εσάς λέμε. Ναι. Εσείς θα φωνάξετε παρόν. Είμαι σαφής. Ναι. Ναι. Εγώ δεν συμπράττω σε προεδρική εκλογή με τη Χρυσή Αυγή. Και δεν σας το λέω μόνο εγώ, πιστεύω ότι το ίδιο θα πούνε σχεδόν όλοι οι βουλευτές. Άρα τέτοιο θέμα, σενάριο. Θα έχει ληφθεί και κομματική απόφαση. Ακριβώς. Θα έχει ληφθεί απόφαση. Δεν θα εκδηλωθεί εκείνη την ώρα όμως, σου λέει. Ναι. Μα θα υπάρχει σχέδιο. Α, λέτε, θα υπάρχει πλαν B. Θα υπάρχει. Μην το συζητάτε. Δεν υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Επ' αυτού για να το κλείσουμε, να πάμε. Εννοείται, τον τιμάω ως θέση. Τον τιμάω ως θέση και οφείλω να το πω έτσι στον αέρα. Αλλά εννοείται ότι έχει αρχίσει η διαδικασία. Ψηφίζει ο πρώτος Χρυσαυγίτης, ψηφίζει Σταύρο και ο κύριος Πρωθυπουργός ή ο κύριος Πρόεδρος Δημοκρατίας σταματάει τη διαδικασία. Όχι, επειδή μπήκε ψήφος. Όχι, όχι, όχι. Δεν σταματάει. Δεν είπε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Θα υπάρχουν αρκετοί. Δεν σας κάλυψε τώρα. Θα υπάρχουν αρκετοί βουλευτές. Όταν θα έρθει η σειρά του κύριου Μητσοτάκη, ρώτησα. Αλλά για τον ίδιο είναι. Όχι μόνο για μένα.